Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι σε σχήμα μαργαρίτας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε έρχεστε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Πάμε να σας δείξω τώρα τα υλικά και τη συνταγή. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλω 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια. Εντάξει, εγώ έχω χρησιμοποιήσει αλεύρι για τσουρέκια γιατί θέλω το ψωμάκι μου να μένει μέρες αφράτο και βοηθάει πάρα πολύ το αλεύρι για τσουρέκια. Το σκληρό τύπου 550 το ξέρουν στο εξωτερικό, έτσι, 1 κιλό. 15 γραμμάρια αλάτι, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 2 φακελάκια μαγιά, ανακατεύουμε λιγάκι. Σαράντα γραμμάρια ελαιόλαδο. Χλιαρό νερό. Εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε και με για όλες τις χρήσεις, έτσι, σίγουρα θα σας πάρει 100 με 200 γραμμάρια παραπάνω. Το νερό που χρησιμοποίησα είναι 650 γραμμάρια, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε τη ζύμη μας, σκεπάζουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί και την αφήνουμε για 40 με 50 λεπτά να φουσκώσει. Έτσι, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Λοιπόν, θα την κόψουμε σε 14 ίσα σημεία. Λίγο αλευράκι στον πάγκο μας για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κολλάει. Διπλώνουμε. Εάν θέλετε να βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σίγουρα θα χρειαστεί να βάλετε παραπάνω, έτσι. Μαζεύουμε λιγάκι εδώ στην άκρη, στην κάτω μεριά και το πρώτο μας μπαλάκι είναι έτοιμο. Ωραία, 2. Λοιπόν, εφόσον διαμορφώσαμε τα μπαλάκια μας, πάμε να τα φτιάξουμε, να τα βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Λοιπόν, θα αφήσετε κενό λίγο μεταξύ τους, έτσι, γιατί αυτά θα φουσκώσουν και θα κολλήσουν, θα γίνουν μια ωραία μαργαρίτα. Βλέπετε? Σκεπάζουμε με μια πετσετούλα και τώρα θα πάμε να φτιάξουμε, να τα αφήσουμε να ξεκουραστεί και θα φτιάξουμε την άλλη. Έτοιμο και αυτό. Σκεπάζουμε, αφαίνουμε 20 λεπτά και θα ανάψουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. 20 λεπτά μετά, εδώ έχω βάλει ένα σπράδι αυγού, έτσι, 2 κουταλιές της σούπας νερό και λίγο, μία τσιμπιά αλάτι. Εάν δεν θέλετε να βάλετε, το κάνω για χρώμα, αν δεν θέλετε να βάλετε σπράδι αυγού, μπορείτε να βάλετε ίδια ποσότητα, δηλαδή ένα ποτηράκι του κρασιού νερό, έτσι, μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, ανακατεύετε καλά
και αλήφεται. Και αλήφεται. Πάλι θα κολλήσει το σουσάμι που θα βάλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Και στη μέση θα βάλουμε λίγο που πάρουν ασπόρα. Εφόσον ανάψει το λαμπάκι μας, θα χαμηλώσουμε 180 βαθμούς και βάζουμε για ψήσιμο, βλέπετε, και βάζουμε για ψήσιμο περίπου 25 λεπτά, 20 με 25 λεπτά. Η πρώτη μας μαργαρίτα είναι έτοιμη, η άλλη ψήνεται, έτσι, θα σας τα δείξω, θα το ανοίξω, θα το κόψω μόλις κρυώσουν λιγάκι για να τα δείτε και πώς είναι μέσα. Μην ξεχνάτε όμως ωστότε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.μαγειρικεσαπολαύσεις.gr και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!